Okay, we're paying 50 kilo in a second. I'm doing an elevation on Delta. Do you measure? Συνεχίζουμε σήμερα μετά την αιμοδοσία. Έχει ακόμα κάνα δύο ώρες. Τώρα που μας βλέπετε έχει τελειώσει. Απλά όταν βλέπετε τέτοιες δράσεις θα σε ενημερώνουμε και εμείς να πηγαίνετε να βοηθάτε. Βλέπετε, ακούσατε, το αίμα είναι χρήσιμο. Τέλος πάντων, δεν δώσαμε τελικά γιατί έπρεπε να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ. Γιατί σου λέω ότι πρέπει να κάτσεις κάνα δύο ώρο μετά να φας σαντουιτσάκια και τέτοια κουρασανάκια και αυτά όλα τα ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα κάνουμε σήμερα για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Να δούμε, τη γιορτάζουμε. Θα σας φέρουνε δώρα. Δεν θα σας δω. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Πολύ ωραίο. Και έψαχνα να βρω και θέμα. Καλημέρα κορίτσια, να σας ρωτήσουμε κάτι. Θα γιορτάσετε την Κυριακή του Αγίου Βαλεντίνου? Όχι. Του Μεγαλομάρτυρου. Γιατί? Δεν τα πιστεύετε αυτά? Όχι, δεν είναι ανάγκη. Εσύ? Θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά δεν είναι εδώ πέρα το αγόρι μου. Μπορείς όμως να στείλεις ένα δώρο, ας πούμε. Θα το στείλω το δώρο. Τι σκέφτεσαι, λουλούδι, γλυκό? Όχι λουλούδι, αυτά είναι για τα αγόρια. Γλυκά? Όχι. Θα το χαρεί? Κάτι για το χέρι. Εσείς είστε φοιτήτριες, τι κάνετε εδώ? Ναι, φοιτήτριες. Σε ποιο τμήμα? Στην Αυστηλιακάς. Α, και τι θα κάνετε όταν τελειώσετε? Θέλουμε να πούμε σε μια ναυτιλιακή. Ναι. Από πού είστε? Από Ξάνθη. Ξάνθη, εσύ? Σύρο. Σύρο, και εσύ? Ξάνθη. Α, Ξάνθη, ε. Και πώς βρεθήκατε η Ξάνθη με τη Σύρο και... Εδώ πέρα. Ναι. Πρώτος χρόνος? Όχι, τελειώνουμε τώρα. Είμαστε στο τέλος. Και πού είσαστε 4 χρόνια, lockdown? Δεν μου λες κάτι, τι εντυπώσεις έχετε από τη Χίο σε σχέση με τη Ξάνθη ή με τη Σύρο? Εντάξει, μεγαλύτερο νησί. Ναι, ενώ πιο πολύ κόσμο της ηλικίας μας. Ωραία. Ενώ σε ένα άλλο τομέα, στον τομέα του να έρθει ένας να σπουδάσει εδώ το οικονομικό κομμάτι. Είναι πολύ ακριβά. Ναι. Πολύ ακριβά. Αυτό πήγα να πω. Και τα ενίκια και τα σπίτια δεν είναι καλά. Και τα σπίτια δεν αξίζουν. Δηλαδή τη μέχρι τους. Και ο καφές σας, εμάς στην Ξάνθη κάνει διαφορά, ας πούμε. Που είναι το πιο απλό. Είναι καλύτερος ή οικονομικότερος? Είναι οικονομικότερος. Και η Ξάνθη είναι μια φοιτητού πόλη. Ναι, σαφώς. Δηλαδή όταν λες διαφορά στα ενίκια. Δηλαδή, δεν γίνεται εδώ πέρα ένα σπίτι που τώρα θα το βγάλω όλο το πίσω. Όλα. Πέστα τώρα. Δεν γίνεται, ας πούμε, εδώ πέρα ένα σπίτι που είναι ημιυπόγειο, είναι την Καστιμούχλα, που τα έπιπλα είναι πανπάλαια, να μου το δίνεις 3,50. 2,50. 3,50. 3! Εγώ όταν είχα έρθει να βρω σπίτι τα είχα δει όλα. Λέω, μπαμπά, φεύγω, δεν ξέρω, θα ξαναδώσω Πανελλήνιες. 3,50. Ναι, έχει ακραίες τιμές. Δηλαδή, δεν ξέρω, νομίζω ότι εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι είναι νησί, έχεις την ανάγκη μας, δεν έχεις πόλο να πας. Εντάξει, και η Σύρος νησί είναι. Εντάξει, έχουμε φοιτητές, απλά δεν είναι τόσο πολύ. Στην υπόλοιπη κατάσταση, στην οικονομική, ας πούμε, το να βγεις να φας ή να βγεις να διασκεδάσεις. Αυτά είναι οικονομικά όπως είναι και σε κάθε είναι νησί. Παντού. Γιατί okay. Θα βγεις στην Αθήνα, yeah. Θέλει να κρατάς λεφτά για να βγεις ένα ποτό. Εμείς με 6 ευρώ θα πάμε το ποτάκι μας. Δεν είναι. Εκεί πέρα είναι σωστό. Τα ίδια. Τώρα δεν ξέρω και θα σας τα ίδια. Ναι, τα ίδια είναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Και του χρόνου στα σπίτια σας. Όχι, σε μία δουλειά φαντάζομαι. Σε μία δουλειά, ευελπιστούμε, όπου και να είναι. Ναι. Όχι, εντάξει, να ακολουθήσει αυτό που σπουδάσατε. Μακάρι. Λοιπόν, παιδιά, γεια, ευχαριστώ πολύ. Κορίτσια, για άλλατε λίγο. Να σας πούμε, καλά, εσείς δεν ξέρετε, την Κυριακή είναι το Αγίου Βαλεντίνου. Ναι. Πέρασε τώρα που μας βλέπουν. Δεν πιστεύω να γιορτάζετε εσείς. Όχι.
Ευτυχώς, θα έλεγα ευτυχώς που έχω αγόρια. Οπότε τη συγκεκριμένη μέρα ακόμα δεν τη γιορτάζετε εσείς. Ναι. Καλά, πόσο χρόνο είσαι? 12 προς 13. 12 προς 13. Ναι. Κοίταξε, πάτε. Πατεγυμνασίου. Δεν έχετε σχολείο τώρα? Όχι. Τετράωρο. Έχουμε τετράωρο. Γιατί, για να μην κουραστείτε? Δεν μου λες κάτι, εσύ τι θες να γίνεις να μεγαλώσεις? Δεν ξέρω. Εσύ το έχεις σκεφτεί? Κτηνίατρος. Κτηνίατρος. Ναι. Πώς σου ήρθε αυτό το, πώς προέκυψε? Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα σκυλάκια και έτσι θα τα γιατρεύω και... Όχι μόνο σκυλάκια. Ναι, διάφορα ζάκια. Όχι ότι έχεις κάποιο συγγενή και θες να... Όχι, μπράβο. Ναι. Εσύ? Αισθητικός. Αισθητικός όταν λες νύχια, ναι, μαλλιά, τέτοια. Σε εσάς τους αισθητικούς έρχονται και αγόρια? Παιδιά, ευχαριστούμε. Γεια σας. Πάμε, παιδιά, πάμε. Πάμε το... Έδωσα αίμα. Καλά, δεν έδωσα αίμα, αλλά τέλος πάντων. Παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα. Γιορτάζετε του Αγίου Βαλεντίνου? Όχι. Θα σου κάνει κανένα δώρο? Όχι. Δεν είμαστε ζευγάρι, φίλοι είμαστε. Αλλά δεν περιμένουμε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου να γιορτάσουμε. Κατάλαβα. Έχεις ξεχάσει να πάρεις δώρο και είναι την κλασική ατάκα. Εγώ σ' αγαπάω όλο τον χρόνο. Εσύ? Εγώ όχι, δεν έχω Βαλεντίνο φέτος. Άμα ενδιαφέρεται κάποιος όμως, ελεύθερη. Αν ενδιαφέρεται κάποιος, έχουμε τη φίλη μας, πώς σε λένε, Μαρία. Εβίνα, Εβίνα. 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 Από πού βγαίνει το Εβίνα? Είναι από τις δυο μου γιαγιάδες και είναι από το Άννα και το Ευπραξία. Και το κάνει σε Βίνα. Η μαμά. Λογικό, κολλάει, έχει τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Φοιτητές είστε εδώ? Φοιτητές, ναι. Σε ποιο τμήμα? Ναυτιλιακά. Και άλλοι δύο περάσαν. Και εσύ ναυτιλιακά? Είμαστε πολύ. Τι σκέφτεσαι να κάνετε τελειώνοντας? Μεταπτυχιακό. Και μετά να βρούμε δουλειά. Γιατί χωρίς μεταπτυχιακό. Φαντάζομαι θα ψάξετε δουλειά στο ναυτιλιακό χώρο. Ναι, ναι, στο ναυτιλιακό. Μπράβο, ρε παιδιά. Και από πού είστε? Αθήνα και δύο. Αθήνα. Ναι, αμάκρυ εγώ. Καταγωγή όμως, εντάξει, Αθήνα, η μισή Ελλάδα. Καταγωγή, ο μπαμπάς από Φάληρο, η μαμά από Καβάλα. Ωραία, Καβάλα, έχεις πάει? Ναι, ναι. Φοβερή, εσύ? Αθήνα, Αθήνα. Ναι, ρε παιδάκι μου, καταγωγή. Η μαμά είναι από την Κάριστο. Γιατί δεν το λες, ντρέπεσαι? Sorry, η μαμά είναι από την Κάριστο. Χαιρετίσματα στην Κάριστο. Τα φιλιά μας. Μας βλέπει διαδικτυακά. Α, ωραία. Κάτι άλλο. Εσύ παίζεις μπάσκετ? Ποδόσφαιρο. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε? Κι όμως υπήρχε παλιά ένας Άγγλος, ο Κρόξ, το θυμάσαι, ένας επιθετικός. Ο Κράουτς. Κράουτς, συγγνώμη, ναι. Σε ποια ομάδα? Εδώ, στη Μικρασιατική Χίου. Έλα, σοβαρά. Πόσο χρόνο είσαι? 19. Άσε ρε φίλε, 19, και είσαι τόσο, αποκλείεται. 19 είμαι. Και είσαι ένα 80. 96. Φίλε, εγώ είμαι ένα 75, ένα 90, πάρα τόσο. Πόσο, ένα? 96. Φοβερό, Φοβερό συνέστημα. Δεν φαίνομαι καν από πίσω. Παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, γεια σας. 1.96. Τόιερ. Πω. Άλλο πράγμα όμως, έτσι. Γιατί το παιδί ήταν και ψηλό, αλλά ήταν, ρε παιδί μου... Για να δούμε για τον Άγιο Βαλεντίνο. Έχει ωραίο θεματάκι βρήκαμε. Ο Άγιο Βαλεντίνο. Γεια σας. Άγιο Βαλεντίνο, Saint Valentine. You celebrate? No. You know, Saint Valentine with the flowers? No. Από πού είστε εσείς, where are you from? Afghanistan. Στο Αφγανιστάν, no Saint Valentine? No. Yes. Αφού λέει yes. Yes. Ωρε φίλε, παντού έχει Άγιο Βαλεντίνο. Μπορεί να τον λένε αλλιώς αυτοί. Όριστε, μια ωραία πρόταση για το τέτοιο, για τον Άγιο Βαλεντίνο, είναι να της πάρετε δώρο ένα καναρίνι. Για τα Αγίου Βαλεντίνου μπορούμε να πάρουμε δώρο ένα πουλάκι? Μόνο ένα, 5-6 παίρνετε. Τι πουλάκια? Πουλάκια. Εσύ γιορτάζεις το Άγιο Βαλεντίνου? Αν γιορτάζω, όχι, δεν γιορτάζω εγώ. Γιατί, δεν έχεις κοπέλα? Είμαι εργένης. Εργένης. Ναι, είμαι εργένης. Παιδιά, κι άλλος εργένης εδώ πέρα. Ζητάς κοπέλα, θες να σου βρούμε? Δεν ζητάω τίποτα. Όχι. Τη μοναξιά μου ζητάω και καλά. Κάρα, εσύ ακόμα είσαι μικρός, ρε. Και θες μοναξιά από τώρα. Μα τι. Εσύ άμα μεγαλώσεις, θα... Αν δεν έχεις γυναίκα πάνω από το κεφάλι σου, έχεις ήσυχο κεφάλι. Έτσι λένε. Μην τα λες αυτά, μην τα λες και θα μείνεις μονάχος σου. Ή να της πάρετε ένα ωραίο κουταβάκι. Δώρο. Τι όμορφα που είναι.
του Αγίου Βαλεντίνου. Κάτσε να... Εμείς είμαι κόσμο. Γεια! Εμείς είμαι κόσμο. Έλα, πάμε. Πάμε απέναντι. Προσεκτικά, να περάσει η ουρά του lockdown. Λοιπόν, πάμε κήπο και απέναντι. Του Αγίου Βαλεντίνου. Καλημέρα, σας ρωτήσουμε. Τι. Εορτάζετε του Αγίου Βαλεντίνου? Όχι, εγώ δεν γιορτάζω τουλάχιστον. Γιατί δεν γιορτάζεις? Εντάξει, τα περάσαμε. Τώρα είμαστε στη φάση, σε άλλη φάση. Σε άλλη φάση, ωραίο. Ωραίο. Του Αγίου Βαλεντίνου μεγάλη χάρη του. Κύριε Λέισον. Καλά, δεν ήταν μεγάλη. Τι, γυναίκα, γιατί το είπα αυτό, δεν ήταν μεγάλη. Συνομήλικη σου ήταν. Θα με δω, θα με δω. Μέρα νύχτα θα με δω. No στο στενό της οδού Χορέμη υπάρχει ένας φούρνος μικρός, μόνο στο μάτι. Μεγάλο σε εμπειρία, ποικιλία και πρωτοτυπία. Stella's Bakery. Ελάτε και δοκιμάστε αυτά που φτιάχνουμε με πείρα και γνώση. Δοκιμάστε βουτήματα. Βουτήματα με στέβια, βουτήματα χωρίς ζάχαρη, τα φοβερά κράκερ ζέας, αλλά και τα παξιμαδάκια μας, καλαμποκιού, επτάζημα και κρυθαριού. Stella's Bakery. Εκπληκτικά σφολιατοειδή. Όλα φτιαγμένα από μας. Μικρά τυροπιτάκια κουρού, τυροπιτάκια σφολιάτας με φιλαδέλφια και λουκανοπιτάκια. Εκπληκτικά κουλούρια με σισάμι, ολικής, με σταφιδούλες και καλαμπόκι. Και βέβαια, δοκιμάστε το τσουρέκι μας. Φτιάχνετε κάθε μέρα με φρέσκα υλικά. Μην παραλείψετε το ψωμάκι σας. Χωριάτικο, ολικής με προζύμι και τη φοβερή μας τυρόπιτα. Stella's Bakery. Ο φούρνος της γειτονιάς. Στο στενό της οδού Χορέμη. Στα σούπερ μάρκετ Χαρά αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παπαδοπούλου, μπισκότα Πτιμπέρ και μπισκότα Μιράντα τώρα 20% φθηνότερα. Αλφα, τα δικά μας γλυκά. Χαλακτομπούρεκο, καριδόπιτα, σοκολατόπιτα και πορτοκαλόπιτα τώρα 25% φθηνότερα. Μήλι Αγίου Γεωργίου, αλεύρι ζυμωτό, τώρα 30% φθηνότερα. Και μείγμα προζύμι και μαγιά, τώρα 1+1 δώρο. Τουλίπα, όλα τα χαρτιά υγείας, τώρα 20% φθηνότερα. Σούπερ μάρκετ Χαρά, η χιώτικη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Με χαρά ψωνίζεις, γιατί κερδίζεις. Τα Χριστούγεννα ήρθαν. Ο Γιάννης Αποστολής φέρνει τα Χριστούγεννα στοιχείο. Το πιο όμορφο στολισμένο μαγαζί εδώ στο κέντρο της πόλης. Κάντε τώρα τα χριστουγεννιάτικα ψώνια σας και διαλέξτε τα καλύτερα στολίδια σε τιμές σοκ. Χριστούγεννα 2021 στοιχείο. Αποστολής και Αποστολής Stores. Γιατί τα Χριστούγεννα είναι εδώ. Πρότυπος κτηνοτροφική μονάδα Μανώλη Μανολάκη στο Δαφνώνα. Με τις καλύτερες και πιο υγιεινές συνθήκες εκτρέφουμε για σας χιώτικα ζώα που μας προσφέρουν το καλύτερο κρέας της αγοράς. Κρέατα με χιώτικη υπογραφή και φροντίδα από τις πλαγιές του Πελινέου στο πιάτο μας. Τα καλύτερα κρέατα και πουλερικά και όλα τα παράγωγά τους θα τα βρείτε σε μας στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 28 στο Παζάρι. Και για όλους τους καλοφαγάδες, για όλους εσάς που γνωρίζετε, εκτρέφουμε αποκλειστικά τη γνωστή ράτσα Black Angus. Αποκλειστικά στο κρεοπωλείο Μανώλης Μανολάκης.
στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 28. Τηλέφωνα 23208 και 6974 817 550. Χιώτικα, φρέσκα κρέατα, Μανώλης Μανολάκης. Για να ξέρετε τι βάζετε στο πιάτο σας. Κανονικά πρέπει να βρούμε έτσι πιο παιδάκια, όχι παιδάκια εννοώ, εκεί γυμνάσιο, λύκειο. Λοιπόν, το quiz της Επανάστασης συνεχίζεται, παιδιά, τον Κανάρι σας δείχνουμε και δεν μπορείτε να βρείτε το, δεν μπορείτε να γνωρίσετε τον Κανάρι που ανατείναξε τον Τούρκικο στόλο. Shit. Τούτοι έχουν Αγίου Βαλεντίνο. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, φίλοι μου, συνεχίζουμε με το πολύ σημαντικό θέμα που έχουμε, την μεγάλη εορτή του κόσμου, τον Άγιο Βαλεντίνο. Θα βρούμε τους εορτάζοντες, τους εορταζόμενους, τι δώρα μπορείτε να κάνετε. Έχει ενδιαφέρον και ευτυχώς και το είδαμε. Α, και Ανθοπολία μπορούμε να πάμε. Τα Ανθοπολία δόθηκε άδεια 14 του μήνα να είναι ανοιχτά για να εξυπηρετήσουν τα δώρα. Με το ίδιο σκεπτικό και την Τσικνοπέμπτη πρέπει να δοθεί άδεια να ανοίξουν οι ταβέρνες. Δεν το κατάλαβα, το ίδιο δεν είναι? Πιο ερωτική μέρα του χρόνου, η Τσικνοπέμπτη. Λοιπόν, για να δούμε τίποτα. Καλημέρα, γιορτάζετε του Αγίου Βαλεντίνου. Πάντα, πάντα. Πάντα, δώρο σας έκανε? Όχι. Όχι. Τώρα θα πάω το βιάσω. Αντί να φέρω ένα μπουκάλι ουίσκι να το γιορτάσετε. Το δώρο του είναι εκείνος. Α, κατάλαβα. Το δώρο είναι εκείνος και αυτή είναι ωραία τάκα. Ή το άλλο η ωραία τάκα μπορεί να σου πει, αγάπη μου, εγώ σε γιορτάζω όλο το χρόνο. Αυτό ακριβώς. Α, κατάλαβες. Εσείς γιορτάζετε? Τώρα όχι πια. Όλο το χρόνο. Όλο. Μα λέτε όχι πια, λες όχι πια, λες και είσαι καμιά αξιντάρα. Έτσι, όχι. Έχει ξεκινέψει ο κόσμος. Αυτό. Μα δεν είναι ανάγκη να σου πάρει καλά βραχιόλι και ένα λουλούδι να φέρει. Θα δείξει, θα δούμε. Πέσανε γενέθλια. Εσείς που κρύβεστε. Πάντα γιορτάζετε. Α, γιορτάζετε. Ωραία, εντάξει. Άντε, γεια σας, παιδιά. Γεια σας και του χρόνου. Και του χρόνου τέτοια μέρα. Άκου, baby, άκου, baby, τι θέλω. Έλα καλά, Βαλεντίνο. Έλα, δω, Κασάκη. Πού, τι δουλειά έχεις, ρε. Γιορτάζεις το Άγιο Βαλεντίνου? Όχι. Γιατί γιορτάζεις, αφού είσαι ερωτιάρης? Δεν θέλω. Δεν θέλεις. Θα γίνει εξαίρεση αυτή τη μέρα. Τι, επειδή γιορτάζεις όλο τον χρόνο και καλά? Ναι. Όχι, αυτά είναι δικαιολογίες για να μην πάρεις δώρο. Τι, πού είσαι και βάλεις τα κάτω τέτοια, στρατό? Ετοιμάζομαι για, ναι, τι? Για πολεμική εξόρμηση. Εσύ είσαι ένα τίσσερα στο στρατό, αλεξιδοτιστής, τι είσαι? Ναι. Για άρα κάθε αλεξιδοτιστές. Λοιπόν, έχεις καμία τέτοια, καμία αίσθηση χρόνου? Μη γράφομαι. Του Αγίου. Του Αγίου Βαλεντίνου.
Σου πήρανε δώρο για το Αγίου Βαλεντίνου, Μιρέλα. Φύγε. Μιρέλα σε λένε. Πού το κατάλαβα. Έλατε, είσαι έξυπνος γι' αυτό. Παιδιά, προσέξτε να δείτε. Αφήστε τα ζαχαροπλαστεία και τα λουλουδάδικα. Έλα, πάρ τη δώρο. Δύο πίτες γύρω. Χωρίς κρεμμύδι. Και θα το. Λόγω Αγίου Βαλεντίνου. Εσύ θα κάνεις δώρο του Αγίου Βαλεντίνου. Κάτι θα κάνω κι εγώ. Τι σκέφτεσαι να κάνεις. Πίτες θα τις κάνεις. Μάλλον. Ναι. Στο κεφάλι θα τις κάνεις. Μία πίτσα καρδούλα και είναι όλοι ευχαριστημένοι. Γιατί έχεις πίτσα καρδούλα. Ας σου φτιάξω μία μάθες. Πίτσα καρδούλα, να λύση παιδιά. Εσένα θα σου κάνουνε, θα κάνεις. Τι. Είσαι ερωτευμένος καταρχήν. Ερωτευμένος. Τι να σου πω, εγώ προλαβαίνω να ξερωτευτώ. Περίμενε, παντρεμένο, παντρεμένος. Ναι, είναι πολύπλοκη η κατάσταση. Α, έλα, ας πω. Για να είσαι ερωτευμένος πρέπει να έχεις μεγάλο πορτοφόλι. Άχου, κοιτάω. Μα ρε φίλε. Οπότε χωρίς πορτοφόλι. Μα δεν είναι ανάγκη, μπορεί να έχεις ένα λουλούδι. Τι έπασε ένα λουλούδι. Ας το κάτσω κεφάλι, α, είδες το κεφάλι, είδες. Άρα. Οι γυναίκες, ρε φίλε. Η γυναίκα είναι σαν το κάρβουνο. Ναι, δηλαδή. Το κάρβουνο το πιάνεις αναμένο και καίγεσαι. Το πιάνεις βυστό, λερώνεσαι. Όπου για την πιάσεις τον πελάσιο θα βρεις. Τριαντάφυλλα θα τις πας, θα σου πει τι μου φέρες τα τριαντάφυλλα, σε μια εβδομάδα θα τα πετάξω. Θα τις πας φαγητό, θα σου πει θα τα φάω σήμερα, αύριο τι θα κάνω. Με το μόνο που είναι ευχαριστημένη η γυναίκα είναι με τα φράγκα. Φράγκα δεν υπάρχουν, οπότε τι τις θες οι γυναίκες. Οπότε τι θέτε τις γιορτές. Τα Αγίου Βαλεντίνου. Τα άκουσε αυτό με το κάρβουνο. Άκου παιδιά. Φοβερή λύση. Λύση ακορντεόν. Έλα, Πιτ. Δώρο έκανε στο Αγίου Βαλεντίνου. Εγώ τις γυναίκες τις αγαπώ όλες, τελείωσε. Άστα αυτά τις. Εγώ τα δώρα μου τα κάνω σε όλες. Δώρο πήγες για το Αγίου Βαλεντίνου. Σε τρεις έχω πάει. Σε τρεις! Γιατί σε πειράζει. Αυτές σου φέρανε. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Εσύ. Άμα μου δώσουνε, μου δώσουνε. Άμα δεν μου δώσουνε, για χαρά. Δηλαδή τι γιορτάζει σήμερα, πας δώρα, πας. Ναι, δεν είμαι τσίπης εγώ, τσίπης δεν είμαι. Τσίπηδες είναι αυτοί που έχουν καβούρια στη τσέπη. Ωραίος. Ωραίος! Γεια σας! Γιατί ρε φίλε έχετε σφουγγαρίσει? Γεια άλλα εδώ κύριε Μάκη! Ναι, πού θα πας από εκεί, ας κάψεις κανένα τούνελ, αφήγεις! Δεν μου λες το Αγίου Βαλεντίνου τη γιορτάζεις τη μέρα εσύ? Δεν τα πιστεύεις αυτά. Παντρεμένος. Τη γιορτάζουμε όσο μπορούμε με ένα παιδί. Τι παντρεμένος? Παντρεμένος με παιδί. Ο νονός πήγε μέσα. Πόσο χρόνο είσαι? 31, αλλά μου φαίνεται. Τη γιορτάζεις όμως, εσύ πρόσεχε μας λέει και η γυναίκα σου. Τη γιορτάζουμε, ναι. Και εσύ είσαι ερωτευμένος όλο τον χρόνο. Κάθε μέρα. Και δεν πιστεύεις μόνο τη μέρα. Κατάλαβα. Κάθε μέρα το Αγίου Βαλεντίνου. Η γυναίκα σε θυμάται. Με θυμάται. Σου κάνε δώρο το παιδάκι, ρε. Έτσι. Εκεί πατάει. Όχι πως και εσύ δεν βοηθήσεις, παιδί. Αυτό δεν είναι το σου κάνε δώρο το παιδί, οι γυναίκες μόνο. Άμα δεν είμαστε κι εμείς, θα γίνει το κονέ. Ο άλλος που είναι. Έχω κι άλλο κάτω εδώ πέρα. Τι. Έλα, πήγε. Θα κατέβω κάτω και είσαι και γι' αυτό και θα μπορείς να ξανανεύεις. Δεν έχει άλλο. Κάτω πάει, κατακόμβες. Δεν έχει μετά για να φύγει να σκάψει τούνελ. Αυτός είναι που βγαίνει ο νονός. Ο νονός είναι. Ναι, βρίσκεις ρε φίλε άλλον. Τα ματώχες. Του Αγίου Βαλεντίνου βοήθειά μας. Σουρέα. Γιατί, τη Δευτέρα θα είστε ανοιχτά, ρωτάει ο κόσμος. Τη Δευτέρα μετά τον ντέρμπι θα είστε ανοιχτά. Και με χαμόγελο. Καλά, αυτό μην το λες, γιατί το χαμόγελο και στο δρομοκαίτιο μέσα δεις κάτι γέλια. Γιώργο, come here. Χαίρετε. Για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου τη γιορτάζετε? Φυσικά και τη γιορτάζω. Δώρο παίρνετε? Όχι πάντα. Εσείς κάνετε, φαντάζομαι πάντα. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε. Γενικώς το πιστεύετε δηλαδή αυτό? Γιατί όχι, κάθε μέρα, όχι απόλυτα αυτό, αλλά κάθε μέρα δεν γιορτάζουμε. Είδες πολύ ωραία. Κύριε Γιώργο, εσείς γιορτάζετε? Ναι, βεβαίως. Είστε ερωτευμένος κάθε μέρα και εγώ δεν πιστεύω στη μία μέρα. Αυτό. Αυτοί το λένε ότι ξεχάσα να πάρουν εδώ. Έτσι, εκτός της 14 βλεπάρα. Γι' αυτό είναι. Αγάπη μου, εγώ σ' αγαπάω όλο τον χρόνο. Εγώ σε γιορτάζω όλο τον χρόνο. Τι περιμένω, τη μία μόνο.
Δεν έχω λοιπόν κεραζί. Μπορούμε επίσης να βρούμε και κάποιο μεγάλο. Μεγάλο. Θέλω να πω πιο μεγάλο άνθρωπο. Χαμός γίνεται εκεί. Τώρα πια θα στο... Α, κοπέλα, να σας ρωτήσουμε. Βιάζεστε. Α, το κατάλαβα. Το κατάλαβα τι βιάζεστε. Θα πάρεις εδώ μια λουκουμάδε, θα γίνει κοπέλα χαμός. Αγίου Βαλεντίνου, βοηθιά μας. Θα με δω, θα με δω. Μέρα νύχτα θα με δω. Στις χαρές σου και στις λύπες θα με δω. Σούπερ μάρκετ Χαρά, αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παπαδοπούλου, μπισκότα Πτιμπέρ και μπισκότα Μιράντα, τώρα 20% φθηνότερα. Αλφα, τα δικά μας γλυκά, χαλακτομπούρεκο, καριδόπιτα, σοκολατόπιτα και πορτοκαλόπιτα, τώρα 25% φθηνότερα. Μήλι Αγίου Γεωργίου, αλεύρι ζυμωτό, τώρα 30% φθηνότερα. Και μείγμα προζύμι και μαγιά, τώρα 1+1 δώρο. Τουλίπα, όλα τα χαρτιά υγείας, τώρα 20% φθηνότερα. Σούπερ μάρκετ Χαρά. Ηχιώτικη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Με χαρά ψωνίζεις γιατί κερδίζεις. Τα Χριστούγεννα ήρθαν. Ο Γιάννης Αποστολής φέρνει τα Χριστούγεννα στοιχείο. Το πιο όμορφο στολισμένο μαγαζί εδώ στο κέντρο της πόλης. Κάντε τώρα τα χριστουγεννιάτικα ψώνια σας και διαλέξτε τα καλύτερα στολίδια σε τιμές σοκ. Χριστούγεννα 2021 στοιχείο. Αποστολής και Αποστολής Stores. Γιατί τα Χριστούγεννα είναι εδώ. Πρότυπος κτηνοτροφική μονάδα Μανώλη Μανολάκη στο Δαφνώνα. Με τις καλύτερες και πιο υγιεινές συνθήκες εκτρέφουμε για σας χιώτικα ζώα που μας προσφέρουν το καλύτερο κρέας της αγοράς. Κρέατα με χιώτικη υπογραφή και φροντίδα από τις πλαγιές του Πελινέου στο πιάτο μας. Τα καλύτερα κρέατα και πουλερικά και όλα τα παράγωγά τους θα τα βρείτε σε εμάς στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 28 στο Παζάρι. Και για όλους τους καλοφαγάδες, για όλους εσάς που γνωρίζετε, εκτρέφουμε αποκλειστικά τη γνωστή ράτσα Black Angus. Αποκλειστικά στο κρεοπωλείο Μανώλης Μανολάκης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 28. Τηλέφωνα 23208 και 6974 817 550. Χιώτικα, φρέσκα κρέατα Μανώλης Μανολάκης. Για να ξέρετε τι βάζετε στο πιάτο σας. Αγίου!
Βαλεντίνου. Κάθε πρωί σε βάζω. Λοιπόν, δεν μου λες κάτι. Κάθε πρωί σε βάζω. Γιορτάζεις το Αγίου Βαλεντίνου? Όχι. Γιατί, δεν τα πιστεύεις αυτά? Όχι, γιατί γιορτάζω κάθε μέρα με τον Αγίου. Αυτό ξέρεις τι είναι, δικαιολογία αυτού που ξέχασε να πάρει δώρο. Όχι, κάθε μέρα να γιορτάζουν. Κάθε μέρα το δε. Κάθε μέρα γιορτάζω. Πας τίποτα εκείνη τη μέρα, κάνα λουλουδάκι. Εσύ ξέρεις κανένα σπίτι που κουμάντο δεν είναι η γυναίκα? Όπου είναι κουμάντο η γυναίκα, γιορτή, δεν είναι κάθε μέρα. Γιορτή, σωστά, σωστά. Εσείς γιορτάζετε? Αμέ, γιορτάζω. Δώρα κάνετε, σας? Όχι. Γιατί? Δεν τα πιστεύετε? Δεν το πιστεύουμε. Είναι ξενόφερτα αυτά για να μην έχουν τα ζαχαροπλαστεία. Και το τσιμπλατζίδικο. Ας έχουν οι άνθρωποι. Σωστό, ρε, σωστό αυτό. Πολύ σωστό. Του Αγίου Βαλεντίνου βοήθειά μας. Ευλόγησον. Χρόνια πολλά. Γιορτάζεις εσύ τι, γιορτάζεις τη μέρα? Όχι, όχι. Γιατί, δεν τα πιστεύεις? Σχετικό είναι. Τι, ναυτικός είσαι? Όχι. Το χ τι σημαίνει? Εντάξει, είναι άλλο. Α, άλλο. Τι είσαι εσύ, πού δουλεύεις? Εγώ είμαι μελισσοκόμος. Ωρε φίλε, έχει δουλειά? Εντάξει. Θέλω να πω, το παίρνει ο κόσμος το... Το ζητάει, ναι. Αποκλειστικά αυτή είναι η δουλειά σου, ε? Εντάξει, ναι. Και το μέλι πού το πουλάς? Είναι ο συνεταιρισμός και... Α, το δίνεις στο συνεταιρισμό? Είναι ο συνεταιρισμός, είναι και το... Δεν μου λες, εύκολη δουλειά είναι? Όχι. Όχι, ε. Γιατί? Είναι κάποιοι παράγοντες που δεν σε αφήνουν να δουλέψεις. Και είναι και... Οι μέλισσες γενικά αντέχουν σε καιρικές συνθήκες τέτοια... Ή θέλει προσοχή? Αντέχουν, ναι. Α. Απλές είναι συγκυριακά ποσά. Ναι, ναι, ναι. Η πολιτεία βοηθάει? Εντάξει. Βοηθάει. Περνάει ο υπουργός και σου λέει, άντε ρε φίλε, κουράγιο. Λοιπόν, φίλε μου, μπράβο, να είσαι καλά. Χρόνια πολλά. Γιάννη, εσύ γιορτάζεις? Όχι. Δεν τα πιστεύεις αυτά? Στις γιορτές ερωτευμένων. Ναι, βρε. Εντάξει, δεν ναι. Τα πιστεύεις αυτά ή δεν θες να κάνεις δώρα, ας πούμε? Και τις λες, εγώ σε αγαπώ όλο τον χρόνο και τέτοια. Είναι γνωστό ότι δεν είμαι τσίπης. Ναι, αλλά μπορεί να σε ξεχασιάρεις, ας πούμε. Εντάξει. Όχι, κάνω τα δώρα μου, τα κάνω, ναι. Γιατί με προσέχει κιόλας, πρέπει να την προσέχω κι εγώ. Α, το λες τώρα επειδή μας ακούει, θα το δει μάλλον, ε? Όχι, το λέω γιατί είναι αλήθεια. Και πολύ χώρο, μη σκολλήσεις καλά πενιντάρικο. Α, εδώ τώρα δεν έχεις βγάλει τα τραπεζάκια, ε? Όχι, αυτό δεν επιτρέπεται. Ναι. Δεν επιτρέπεται. Περίμενε, εσύ τώρα δουλεύεις μόνο delivery, delivery και take away. Έρχεται ο πελάτης. Αξίζει. Σίγουρα αξίζει πολύ περισσότερο από το να ήμουν εντελώς κλειστά, έτσι. Ναι, αλλά μπορεί όμως αυτό που κάνεις τώρα να μπαίνεις μέσα. Δεν μπαίνω μέσα. Είναι σε μία... Το προσωπικό μου είναι σε αναστολή. Είμαι εγώ με τη γυναίκα μου. Α, μάλιστα. Οπότε. Και κρατάς και επαφή στα μαγαζιά που πήγαινες ούτως ή άλλως. Σίγουρα. Και άκουσε να δεις, κάθε μαγαζί έχει χάσει τη δυναμική του. Δηλαδή, σίγουρα ένα 60-65% έχει χαθεί από τη δυναμική ναι. του κάθε μαγαζιού. Ναι. Το delivery είναι που σε κρατάει. Γεννιούνται και καινούργιοι πελάτες. Το προϊόν σου μαθαίνεται και σε περισσότερο κόσμο. Αλλά δεν μπορείς να συνεχίσεις βέβαια και έτσι. Δεν θα συνεχίσεις, σίγουρα όχι, δεν μπορείς. Δεν μπορεί να επιβιώσει κανένας. Ζούμε σε μια φούσκα μέσα και θα μας ανοίξουν ξαφνικά, θα ξέρουμε τι θα κάνουμε. Και η κατάσταση χειροτερεύει. Χειροτερεύει. Και όχι μόνο οικονομικά. Αλλά είσαι τυχερός γιατί κάπου ψάχνοντας μέσα στο μυαλό σου θυμάσαι ότι έχεις δουλέψει στην περιβόητη στάση στον Καρφάν. 1994. Το έχεις κάνει αυτό. Το έχω κάνει. Δηλαδή αυτό θα το λες στο παιδί σου, θα δει και λέει. Τώρα, καμιά φορά περνάω από εκεί και είναι τα. Το έχουν μπαζώσει. Τίποτα, ναι, ναι, ναι. Αυτό ρε φίλε δεν έπρεπε να είναι μνημείο. Εντάξει. Μνημείο. Είναι ο Παπαφίγκος μνημείο, οπότε εντάξει. Αλλά ρε φίλε, ο χώρος τώρα και τον μπαζώσανε και το τι, δηλαδή κανένα σεβασμός. Αυτό δείχνει για ένα γυνάτι έγινε αυτό, έτσι. Ναι, 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 ακριβώς. Δείχνει τον πολιτισμό μας σαν άνθρωποι. Ακριβώς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πολύ ωραία. Κανένας δεν έγινε, θυμάται τίποτα. Τουλάχιστον εμείς το ζήσαμε όμως. Το ζήσαμε. Εμείς φίλε το ζήσαμε. Στάση το έχουμε κάνει. Και από εκεί φίλε του βγήκε και το προσωνύμιο Γιάννης ο Σφαίρας. Ήταν ο πιο γρήγορος στη δουλειά του. Μετά βέβαια είχε αποδειχτήκανε κάποια από τα μυστικά σου. Άντε γεια. Εκεί μόλις ότι αυτές είναι μυθοπλασίες του Γιάννη. Καλά, εννοείται. Εννοείται. Του Αγίου Βαλεντίνου βοήθειά μας.
Έλα, πετύχαμε ζευγάρι, πετύχαμε ζευγάρι, πετύχαμε ζευγάρι. Δεν έχει διάθεση. Τους βλέπω κιόλας λίγο. Ω, είναι εδώ ο αγαπημένος μας φαρμακοποιός. Θα πάμε εδώ να μας κάνει μία πρόταση και να κλείσουμε. Γρήγορα, κύριε φαρμακοποιέ! Δεν είναι εδώ! Έρχεται ο άλλος φαρμακοποιός. Έρχεται ο επόμενος! Έλα! Θα με δω, θα με δω, μέρα νύχτα. Το Αγίου Βαλεντίνου συνέχεια. Ήτανε σε περιστατικό ο γιατρός μας, ο κύριος Μαρίσα. Θα ξανάρθουμε άλλη φορά να έχουμε και περισσότερο χρόνο. Του Αγίου Βαλεντίνου βοήθειά μας. Καλημέρα. Έλα να πετύχουμε κανέναν. Να, εδώ η κοπέλα. Καλημέρα, σας ρωτήσουμε. Εορτάζετε την εορτή τη μεγάλη του Αγίου Βαλεντίνου? Ξέρω εγώ τι να σου πω, όλοι τη γιορτάζουμε. Τι δεν εννοείς? Περιμένω αυτή τη μέρα, κάθε μέρα γιορτάζω. Μα αυτό είναι δικαιολογία τέτοιο. Δεν είναι δικαιολογία. Βλέπεις να κρατάω καρδούλες. Ναι, θέλω να πω δηλαδή, όταν λες γιορτάζεις, κάνεις δώρα, σου κάνουμε δώρα, ξέρω εγώ και τέτοια. Ναι. Τα πιστεύεις αυτά, ε? Ναι, αμέ, γιατί. Ας έχουμε λίγη αισιοδοξία, σωστό, δεν σωστό. Πειράζει. Μπράβο, πολύ σωστό, παιδιά, αυτό. Μπράβο, πολύ σωστό, ευχαριστούμε. Μπράβο. Και του χρόνου. Άγιο Βαλεντίνο, Σεντ Βαλεντάιν. Σεντ Βαλεντάιν. Δεν έχετε. Είδες τα νέα κόριτσια τα. Δεν έχουμε, λέει, Άγιο Βαλεντίνο. Άγιο Βαλεντίνο εορτάζετε εσείς? Α, τι είναι η κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους ρίχνεις στα ξένα χέρια. Άσε με, λέει, γιαγιά μου. Άσε με, βρε, γιαγιά μου. Του Αγίου. Ουσιαστικά σήμερα είναι που μας βλέπετε αυτό που λέμε του Αγίου Βαλεντίνου ανήμερα. Δεν θες να δώσεις. Θα μας δώσεις εσύ συνέντευξη. Για το Αγίου Βαλεντίνου ρωτάμε. Δεν θέλετε? Εντάξει, ευχαριστώ. Σεντ Βαλεντάινς. Καλημέρα. No, εσύ θέλεις? Για το Αγίου Βαλεντίνου. Βάλε μάσκα όλο. Έτσι, μπράβο ρε φίλε. Μόνο. Λοιπόν, για να δούμε σήμερα. Καλά και σήμερα γίνεται το σύστριγλο. Λοιπόν, μία επισήμαση πριν κλείσουμε. Προς την τροχαία αστυνομική διεύθυνση, δεν ξέρω ποιος είναι. Πολλά τηλέφωνα για το Ηρών. Δεν μπορείς να οδηγήσεις, δεν μπορείς να δεις. Είναι όλο το Ηρών γύρω-γύρω παρκαρισμένο. Για το σούπερ μάρκετ στο αεροδρόμιο, το My Market, δεν ξέρω ποιο είναι αυτό. Το ρεύμα όλο που είναι πάνω στο δρόμο είναι όλο παρκαρισμένο και αυτοί που βγαίνουν δεν μπορούν να δούνε. Τι άλλο, αυτά. Αυτά. Α, πάμε στον Κωστή να κλείσουμε. Έλα, πάμε στον Κωστή. Στον Κωστή. Στον Κωστή. Έλα εδώ, φίλε μου. Γιορτάζεις το Αγίου Βαλεντίνου? Εννοείται. Τα πιστεύεις δηλαδή αυτά? Συκνοπέμπτη για πάντα. Πιστεύεις και στον Άγιο Βασίλη και σε αυτά δηλαδή? Συκνοπέμπτη για πάντα. Θα κάνεις δώρο τώρα το Αγίου Βαλεντίνου, κάνεις δώρα? Όχι, όχι. Γιατί? Δεν κάνω δώρα. Δεν σου κάνουν? Συκνοπέμπτη κάνω δώρα κι εγώ. Τι κάνει Συκνοπέμπτη, ρε φίλε, μια μπριζόλα και δεν την πατάτε? Μπριζόλα, κοψίδια και λουκάνικα. Θεωρητικά είναι η πιο ερωτική. Η πιο ερωτική μέρα του χρόνου είναι η Τσικνοπέμπτη. Συμφωνείς, ε? Εγώ συμφωνώ, απόλυτα. Πού το πας στο παιδάκι, πάρ' την πρόνοια, ρε. Κωστή. Καλώς τον, καλησπέρα. Σε ψάχνει. Ποιος? Λοιπόν, γιατί σήμερα έχουμε γύρισμα για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, τη γιορτάζεις? Ναι, όχι. Γιατί? Δεν είσαι ερωτευμένος ή δεν τα πιστεύεις αυτά? Έλα μου, εντάξει. Είσαι ερωτευμένος, τις έχεις πει όλο τον χρόνο και τέτοια? Ναι, όλο τον χρόνο, ναι. Σήμερα, μόνο σήμερα, μόνο 14 τη γιορτάζω, όλες τις άλλες μέρες γιορτάζω. Και το λες προφανώς επειδή ξεχνάς
Επειδή ξεχνάς να πάρεις καλά δωράκι, κάτι. Όχι, τσουγκουνεύομαι να πάρω, γι' αυτό. Α, γι' αυτό δεν θέλω. Ποτέ δηλαδή δεν έχεις πάει ποτέ τίποτα. Άμα θυμηθείς πίσω στα χρόνια της αρχαιότητας. Ελάχιστες φορές. Έχεις πάει τι, αρκουδάκια και τέτοια. Ναι. Ναι, τέτοια πράγματα. Καλά, σχολείο και τέτοια δεν είχαμε εμείς. Δεν είχαμε. Αυτό το φέραμε μετά λόγω Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αμερικής. Φέραμε Άγιο Βαλεντίνο, Black Friday. Ναι, Ευρωπαίος Οπαίος κλπ. Thanksgiving και τέτοια. Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία. Τι λέει το παλικάρι εδώ? Το παλικάρι, ποιος, ο Κωστάς. Δηλώνει μόνιμα ερωτευμένος. Λοιπόν, έλα καθάσε, ξύκι. Ξύκι. Το καροτσάκι πήγαινε πίσω, θα φέρω την πρόνοια. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, έχουμε καλύψει πολλά. Οτιδήποτε προκύψει, επειδή έχουμε μπει ήδη στην καινούργια εβδομάδα και έχουμε και αρκετή επικαιρότητα, θα σας το δείξουμε. Θα με δω. Μέρα νύχτα θα με δω. Ένα, δύο, τρία. Μπράβο, πηγαίνετε. Τα Χριστούγεννα ήρθαν. Ο Γιάννης Αποστολής φέρνει τα Χριστούγεννα στοιχείο. Το πιο όμορφο στολισμένο μαγαζί εδώ στο κέντρο της πόλης. Κάντε τώρα τα χριστουγεννιάτικα ψώνια σας και διαλέξτε τα καλύτερα στολίδια σε τιμές σοκ. Χριστούγεννα 2021 στοιχείο. Αποστολής και Αποστολής Stores. Γιατί τα Χριστούγεννα είναι εδώ. Στο στενό της οδού Χορέμη υπάρχει ένας φούρνος μικρός, μόνο στο μάτι. Μεγάλο σε εμπειρία, ποικιλία και πρωτοτυπία. Stella's Bakery. Ελάτε και δοκιμάστε αυτά που φτιάχνουμε με πείρα και γνώση. Δοκιμάστε βουτήματα. Βουτήματα με στέβια, βουτήματα χωρίς ζάχαρη, τα φοβερά κράκερ ζέας, αλλά και τα παξιμαδάκια μας, καλαμποκιού, επτάζημα και κρυθαριού. Stella's Bakery. Εκπληκτικά σφολιατοειδή. Όλα φτιαγμένα από μας. Μικρά τυροπιτάκια κουρού, τυροπιτάκια σφολιάτας με φιλαδέλφια και λουκανοπιτάκια. Εκπληκτικά κουλούρια με σισάμι, ολικής, με σταφιδούλες και καλαμπόκι. Και βέβαια, δοκιμάστε το τσουρέκι μας. Φτιάχνετε κάθε μέρα με φρέσκα υλικά. Μην παραλείψετε το ψωμάκι σας. Χωριάτικο, ολικής με προζύμι και τη φοβερή μας τυρόπιτα. Stella's Bakery. Ο φούρνος της γειτονιάς, στο στενό της οδού Χορέμη. Στα σούπερ μάρκετ Χαρά αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παπαδοπούλου, μπισκότα Πτιμπέρ και μπισκότα Μιράντα τώρα 20% φθηνότερα. Αλφα, τα δικά μας γλυκά, χαλακτομπούρεκο, καριδόπιτα, σοκολατόπιτα και πορτοκαλόπιτα τώρα 25% φθηνότερα. Μήλι Αγίου Γεωργίου, αλεύρι ζυμωτό τώρα 30% φθηνότερα. Και μείγμα προζύμι και μαγιά τώρα 1+1 δώρο. Τουλίπα, όλα τα χαρτιά υγείας τώρα 20% φθηνότερα. Σούπερ μάρκετ Χαρά. Ηχιώτικη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Με χαρά ψωνίζεις γιατί κερδίζεις. Πρότυπος κτηνοτροφική μονάδα Μανώλη Μανολάκη στο Δαφνώνα. Με τις καλύτερες και πιο υγιεινές συνθήκες εκτρέφουμε για σας χιώτικα ζώα που μας προσφέρουν το καλύτερο κρέας της αγοράς. Κρέατα με χιώτικη υπογραφή και φροντίδα από τις πλαγιές του Πελινέου στο πιάτο μας. Τα καλύτερα κρέατα και πουλερικά και όλα τα παράγωγά τους θα τα βρείτε σε εμάς στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 28 στο Παζάρι. Και για όλους τους καλοφαγάδες, για όλους εσάς που γνωρίζετε, εκτρέφουμε αποκλειστικά τη γνωστή ράτσα
Black Angus. Αποκλειστικά στο κρεοπωλείο Μανώλης Μανολάκης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 28. Τηλέφωνα 23208 και 6974 817 550. Χιώτικα, φρέσκα κρέατα Μανώλης Μανολάκης. Για να ξέρετε τι βάζετε στο πιάτο σας. 1, 2, 3. Α, εντάξει. Περίμενε. Πάμε από εδώ. Ρε φίλε, μας κυνηγάς από πίσω. Έλα, για να κάνουμε ένα τεστ. Έμαθες το τσίπρι. Το έμαθα. Λοιπόν, πες ποιο η κυρία Αγγελοπούλου, από ποι αρχίζει. Ποια είναι η κυρία Αγγελοπούλου. Η Γιάννα Δασκαλάκη. Γιάννα Αγγελοπούλου. Για τα 200 Δασκαλάκη. Χρόνια. Τεστ αναγνώρισης ηρώων. Ποιοι είναι αυτοί οι τέσσερις. Γκάλης. Δίπλα Γιαννάκης. Εδώ οι ήρωες ποιοι είναι αυτοί οι δύο. Γιατί μου αυτοί οι δύο ποιοι είναι. Ο Κολοκοτρώνης. Αυτός. Ο Κανάρης. Α, φίλε, δεν ευκολία. Πάω στο δικαστήριο. Έτοιμος είσαι. Ο Γκάλης. Παιδιά, νομίζω ότι έχει το ίδιο νούμερο. Όχι, ο Γκάλης ποιο είχε, το 4. Το 4 νομίζω είχε. Γεια σου, ρε Κάπτερ! Τι να γίνει, υπομονή, ό,τι γίνεται μαθαίνεται. Καλημέρα, να σας ρωτήσουμε κάτι. No. Why not, you don't want. Εδώ, οπ. Καλά το είδα ότι φόραγε η στολή. Να δω, κύριε. Καλημέρα σας. Να σας κάνουμε μια ερώτηση. Τι? Έχουμε τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Ναι. Ποιοι είναι αυτοί οι τέσσερις. Έλα, παιδί, δεν ξέρω. Για να δω. Εντάξει. Κολοκοτρώνης, Ρίγας Φεραίος και αυτός είναι ο... Ποιος είναι αυτός. Ο αθλητής. Ο Κανάρης είναι. Ο Κανάρης, έβλεπε στην Αυαρχίδα. Κανάρης είναι αυτός. Ο Ρίγας Φεραίος. Ωραίος. Ο αθλητής. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν ήξερατε το κούμπο και μπράβο του. Τους άλλους τους βρήκανε. Κολοκοτρώνης, Κανάρης, Αντετοκούμπο, Μητσοτάκης. Στο επόμενο γύρισμα που θα κάνουμε θα έχω βάλει άλλους. Γιατί τώρα που το έχετε δει είστε διαβασμένοι. Όλοι κολλάνε στον Κανάρη. Όλοι κολλάνε στον Κανάρη. Δεν το βρίσκουνε. Όχι, από εδώ φυσάει. Από εδώ φυσάει. Να, η κοπέλα. Κάτσε να δούμε να περάσει. Να σας ρωτήσουμε. Γιατί. It's free. Είναι τζάμπα, είναι δωρεάν τεστ. Δωρεάν τεστ επανάστασης. Να, εδώ η κοπέλα. Καλημέρα, σας ρωτήσουμε κάτι. Ορίστε. Γνωρίζετε τους ήρωες επανάστασης. Αυτά τα τέσσερα πρόσωπα τα γνωρίζετε. Τα γνωρίζω. Για πες μου ποια είναι. Αυτός είναι ήρωας επανάστασης. Σχεδόν, πάει να γίνει. Ποιες επανάστασης. Του 2021. Αλήθεια. Οι δύο αυτοί ποιοι είναι. Ναι, εντάξει, τους ξέρουμε. Ο Κολοκοτρώνης και ο τέτοιος, ο Μπουρλοτιέρης, ο Κανάρης. Α, μπράβο. Φοβερό. Στον Κανάρη όλοι δυσκολεύονται. Φοβερό. Και αυτό φαντάζομαι το γνωρίζετε, έτσι. Ναι, και αυτός ήρωας της Επανάστασης είναι. Της Επανάστασης στον αθλητισμό. Α, έτσι, αυτά είναι. Πολύ επαναστάτημα. Ευχαριστούμε πολύ.
Μπράβο. Ορίστε, η κοπέλα είδε το καράβι, λέει μπουρλωτιέρες κατευθείαν. Ε, φίλε, δηλαδή. Να, έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Γεια, έλα εδώ, παπά. Και έχει παίξει και τον παπαφλέσα στο τέτοιο. Λοιπόν, για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, κάνουμε ένα ερωτηματολόγιο, να δούμε ο κόσμος πώς ξέρει τις τέσσερις αυτές τις φωτογραφίες. Πες μου ποιοι είναι. Ο πρωθυπουργός μας. Ο πρωθυπουργός μας. Άντε ρε μεγάλε. Εδώ δίπλα. Ο άντε το κούμπο μας. Εδώ. Ο Κολοκοτρώνης μας. Και εδώ. Και ο Μιαούλης μας. Α, εντάξει. Κανάρης, sorry. Κανάρης, το έχεις κάνει τελείως, κόπηκε στα σήματα. Κανάρης, στον Κανάρη δυσκολεύονται όλοι. Εντάξει. Εσύ ποιον είχες κάνει στο θεατρικό, τον παπά. Τον παπά Μαθαίο. Αυτό ήταν ο Άρθεμος Πουλάκης. Δεν τον είχε γράψει η ιστορία του 21. Πιστεύεις δηλαδή, καλά τούτη είναι γνωστή, άμα δεν έβαζα τον Κολοκοτρώνη, κοντζά περικεφαλαία. Πάλι μόνο. Ο κόσμος τους ξέρει, τους ήρωες δηλαδή, ότι χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους τώρα είσαι εσύ εδώ και φτιάχνεις καφέδες και... Μπορεί να τους ξέρει, να τους έχει ακούσει, αλλά δεν νομίζω ότι έχει σκεφτεί τι θα γινόμαστε αν δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Και οι άνθρωποι που... Στο... Και να έχει μπει στο πετσί και στην νοοτροπία. Δεν ρωτώ για παιδάκια πιο μικρά. Όχι. Θυμάσαι παλιά στο σχολείο που ήταν γεμάτο τέτοιες φωτογραφίες. Όλες οι αίθουσες, αγάλματα και στα βιβλία μέσα. Αγάλματα του Μητσοτάκη. Όχι αυτή, Παναγία μου, όχι. Εντάξει, για το παλικαράκι, μπράβο του. Μπράβο του. Μπράβο του. Μπράβο του, μπράβο του. Αλλά για τους ήρωες. Θυμάσαι που όλα τα σχολεία ήταν γεμάτα, τώρα τα κατεβάσανε κι αυτά. Και η ιστορία ήταν ολόκληρα κεφάλαια βασισμένα πάνω σε αυτούς. Δηλαδή θέλω να βρω και πιο μικρά παιδάκια. Θα ξέρουνε τον Αντετοκούμπο σίγουρα. Εντάξει. Μητσοτάκι, ε. Το Μητσοτάκι, σαν το Μητσοτάκι, είναι αναλώσιμοι και ευτυχώς. Πάνε και έρχονται. Ευτυχώς. Δεν είναι και κάτι το ιδιαίτερο για να τον γράψει και η ιστορία. Δεν είναι ο Καποδίστριας. Χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους τώρα είστε ελεύθεροι και βγαίνετε. Ο Καποδίστριας, ας πούμε. Σωστό. Ο Καποδίστριας. Έφερε την πατάτα. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ναι. Και ο σημαντικότερος. Από τότε έχουμε να δούμε και κυβερνήτη. Και πέθανε και στην ψάθα. Από τότε έχουμε να δούμε. Κυβερνήτη με όραμα. Αντρέα Παπαντρέου. Χθες είχαμε τα γενέθλιά του. Εντάξει, Παπαντρέου ήταν συγκεκριμένη η φυσική. Συγκεκριμένη φυσική κατάσταση. Τώρα, ωραίο αυτό που έχουμε το κρύο, έτσι. Το 87 είχαμε και Πασόκ. Γιατί έχει υπόψη σου, έρχεται τρομερό. Έρχεται, φίλε. Έχετε υπόψη σου. Το ξέρω. Αλλά δεν έχουμε Πασόκ τώρα. Φίλε, βάρη, μήνα κρύο, δεν σου κάνει εντύπωση. Φίλε, βάρη, τι θες να έχει. Α, ναι, σωστά. Σωστά. Καλή συνέχεια. Γεια. Φωτομπόμπινγκ έκανα. Παιδιά, τους ξέρετε τους ήρωες. τους ήρωες εδώ, τους τέσσερις. Λόγω των 200 χρόνων. Ποιοι είναι αυτοί οι τέσσερις. Ήρωες. Αυτοί οι τέσσερις. Όλοι είναι ήρωες. Όλοι είναι ήρωες. Ο κάτω δεξιά είναι ο μεγαλύτερος ήρωας. Ωραία. Οι δύο πάνω ποιοι είναι. Αυτός είναι ο Άδωνης. Ποιος Άδωνης, ρε. Και αυτός είναι ο Μητσοτάκης. Για εδώ. Μαθαίω να του επιβληθεί πρόστιμο. Κολοκοτρώνης και Καραϊσκάκης. Όπα, ξαναδες το δεύτερο. Δες τι έχει από πίσω. Ναι, το βλέπω τώρα. Γιαούλης. Χιόχιο. Τώρα κόλλησα. Έλα, είσαι και χιώτης. Δεν είμαι χιώτης, αλλά τώρα και να πω. Τούτος είναι χιώτης. Ποιος είναι αυτός που καίγεται το καράβι από πίσω. Που έκαψε τους Τούρκους όλους ζωντανούς. Ο Παπαφλέσσας. Όχι ρε, ποιος Παπαφλέσσας. Ρε. Ο Κανάρης ρε. Κανάρης. Ωραία φίλε, και σε ιστορία ποιον είχες. Από τα ανένιτα ήταν αυτός. Ιστορία ποιον είχες και σου έκανε μάθημα. Ε, πολλούς, τώρα δεν τις θυμάμαι. Πολλούς και κανείς δεν έκαμε δουλειά. Παιδιά, γεια, ευχαριστώ πολύ. Γεια. Έλα Κωστάκη. Γεια. Έλα. Λοιπόν, τελικά αυτός έκανε τη ζημιά, ο Κανάρης. Κάποιος είπε Μιαούλης. Εκεί ήταν ένας νεαρός, έτσι, μικρό παιδί. Ρε φίλε, δεν ξέρω, δηλαδή, έχω την αίσθηση... Και προσέξτε, δεν το κάνουμε αυτό για να δείξουμε ότι στα σχολεία είναι στο γενικότερο. Δηλαδή, είμαστε μέσα σε ένα φορτηγό. Έχουμε πάρει τον κατήφορο. Έχουν σπάσει φρένα, χειρόφρενα ταχύτητες και είναι πού θα πάμε να την πήξουμε για να σταματήσουμε. Στα πλαίσια του ολικού κατήφορου είναι και αυτό εδώ. Έτσι, ούτε σχολείο μας θέει, ούτε...
Βέβαια, το άλλο που είπαμε για τα σχολεία, εμείς θυμάμαι σε όλα μας τα σχολεία, είχε 10 φιγούρες από τους ήρωες. Το πήρες, μπράβο! Πήρες το δίπλωμα! Λοιπόν, για πάμε να βρούμε και κάνα παιδάκι πιο μικρό. Θα φτάσουμε σε ηλικίες που θα ξέρουν μόνο τον Αντετοκούμπο. Αντετοκούμπο... Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ωραίο το quiz. Είναι το quiz επανάσταση. Quiz επανάσταση. Εδώ Λύκειο. Καλά, εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιο. Γιατί είναι σχολείο. It's a school. Για να δούμε κανένα παιδάκι. Α, λογικά πιο μεσημέρι θα τα βρίσκαμε που θα σχολάνε. Ω! Συνάδελφος ιστορικός, κυρία Κατερίνα, για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, θέλουμε να μας πείτε ποιοι είναι αυτοί οι τέσσερις. Όλοι γνωστοί. Ναι. Κοτρώνης, Μιαούλης, Μητσοτάκης. Έκανες λάθος το δεύτερο. Μιαούλης. Μιαούλης είναι αυτός. Ποιος είναι Βλάχος. Ο Κανάρης. Βούδι. 3-4. Ποιον είχε στην ιστορία. Μιαούλης. Γιατί το λένε Μιαούλη. Μήπως δεν είναι αντιπροσωπευτική εικόνα του Κωνσταντή. Κανάρη. Τα περισσότερα φυλοζωικά σωματεία στην Ελλάδα είναι ασφυκτικά γεμάτα και αδυνατούν να αναλάβουν άλλα περιστατικά. Αυτή τη στιγμή, χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι, ζουν σε άθλιες συνθήκες, υποφέρουν και έχουν τραγικό τέλος. Αν σε ενοχλούν οι εικόνες εξαθλίωσης αυτών των πλασμάτων, μην κλείνεις τα μάτια. Πίεσε το Δήμο σου να ξεκινήσει πρόγραμμα στήρωσης, σήμανσης και περίθαλψης, όπως ορίζει ο νόμος. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Μην επιβαρύνεις την κατάσταση φέρνοντας στον κόσμο και άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στον δρόμο. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικίδιου. Το κεφάλαιο αδέσποτα πρέπει να κλείσει και είναι στο χέρι όλων μας. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟΥ.
6 a.m. The alarm wakes up, you need your coffee cup. You face the day, choke on your hairspray. Your life is wasting away, you've had a bad day. You'll be glad we'll get it till the morning light. When it starts again, the 9-to-5 mundane, you can't wait for the end. Η φύση είναι ζωντανός οργανισμός με ανάγκες και ευαισθησίες. Γι' αυτό στην ομάδα Omicron νοιαζόμαστε για το περιβάλλον και φροντίζουμε γι' αυτό. Με πάνω από 60 ενεργά μέλη στο δυναμικό μας, διοργανώνουμε δράσεις διαχείρισης και φροντίδας δασικών περιοχών. Εκπαιδεύουμε τα μέλη μας συνεχώς σε πιστοποιημένα σεμινάρια. Συμμετέχουμε στην κατάσβεση δασικών πυρκαγιών με δικά μας οχήματα και εξοπλισμό. Περιπολούμε στα δάση μας. Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας σε θέματα πρόληψης. Ενημερώσου και εσύ για την ομάδα Omicron. Γίνε μέλος τώρα. Κάλεσέ μας ή στείλε SMS στο 6949-715152 ή μπες στο www.omicron.org.gr. Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Χίου, Omicron. Ο τόπος μας σε χρειάζεται.